ο κύριος Τουρνάρας τώρα, έτσι δεν είναι? Το καταλάβατε κι εσείς, φαντάζομαι. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ? Ναι. Κύριε, μας ακούτε τώρα? Σας ακούω, ναι. Ελάτε. Λέω ότι παίξαμε τώρα ένα βίντεο ακούω, πριν με τον κύριο Στουρνάρα που στην πραγματικότητα πήρε θέση για τον εκλογικό νόμο και μάλλον δεν είναι υπέρ της απλής αναλογικής, από ό,τι κατάλαβα. Τι λέτε? Εγώ κρατώ αυτό που είπε, ότι χρειαζόμαστε ωριμότητα για οποιοδήποτε εκλογικό σύστημα. Και αυτό είναι, θα έλεγα, κρίσιμο. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε? Είναι το εκλογικό σύστημα. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Υπουργέ. Στην προηγούμενη συνάντησή μας, θέλω να θυμίσω ότι βγάλατε μία σημαντική είδηση. Είχατε πάρει θέση, είπατε την προσωπική σας άποψη τότε. Επικριθήκατε γι' αυτό. Το χρησιμοποίησαν πολύ και το κούναγαν ως σημαία ότι να, ο Υπουργός είχε πει τότε ότι η απλή αναλογική οδηγεί σε ακυβερνησία. Το είπατε αργότερα, το δικαιολογήσατε ότι ήταν μια προσωπική σας θέση αυτή, στην οποία φαντάζομαι και επιμένετε. Ακούστε, κύριε οικονόμου, αν επικεντρώσω με όλη τη συζήτηση για ένα εκλογικό σύστημα στην προσωπική άποψη ενός υπουργού, νομίζω ότι αδικούμε την ουσία του ζητήματος. Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και 3 μήνες ένας διάλογος. Ας πούμε ότι ήταν διάλογος. Εγώ άνοιξα τα ζητήματα αυτά, έκανα μία σειρά προτάσεων, δεν ήταν μόνο αυτό. Μάλιστα. Πάνω στο ζήτημα του εκλογικού συστήματος, είχα πάρει μία θέση η οποία είναι σαφής. Ξεκίνησα λοιπόν και είπα ότι μιλάμε για απλή αναλογική, διότι οι 270 έδρες, όταν πρότεινα εγώ αυτή την θέση, ήταν απλή αναλογική και το είχα ξεκαθαρίσει και σε εσάς. Οι 270 είναι απλή αναλογική. Μάλιστα. Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε ένα ενδεχόμενο, είπα τότε, ότι πάνω από 40% ή 42% μπορεί να υπάρχει ένα πόνους. Το οποίο περισσότερο θα αφορά τις έδρες που δεν... τους ψήφους, θα εκπροσωπούσε δηλαδή τους ψήφους που δεν είχαν μπει στη Βουλή λόγω του 3%. Ήταν μία άποψη. Ωραία. Την οποία δεν αρνούμε ότι είπα. Ναι, αλλά λέω, όταν κάνουμε διάλογο, εγώ. Όταν όχι, όχι, κοιτάξτε, θα είμαστε, αν θέλετε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, για να μην επικεντρώσουμε όλη τη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Όχι, εγώ δεν έχω καμία δυσκολία και μίλησα και στη Βουλή με καθαρό λόγο και είπα και την άποψή μου πάνω σε αυτό το ζήτημα. Γιατί όλη η αντιπολίτευση δεν είχε τίποτε να πει για το εκλογικό σύστημα παρά μόνο για την άποψη αυτή. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν, γιατί από πότε ενοχοποιούνται οι απόψεις ή απαγορεύονται? Εγώ είμαι σε ένα δημοκρατικό κόμμα, κύριε οικονόμου. Και έμαθα να λειτουργώ λέγοντας την άποψή μου. Συζητήσαμε λοιπόν στα όργανα, είχα πει και τότε, φαντάζομαι το θυμάστε, γιατί θυμάστε την περίπτωση αυτή, θα θυμάστε και αυτό που θα πω τώρα. Ότι αυτή είναι μια προσωπική άποψη, θα συζητηθεί στα όργανα του κόμματος, διότι είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα. Σωστά, κύριε Υπουργέ, δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε. Βεβαίως το θυμάμαι, αλλά ξέρω λοιπόν, επίσης ότι είστε και υπουργός εσωτερικών. Συζητήσαμε λοιπόν 200 άνθρωποι στην Κεντρική Επιτροπή 2 μέρες. Ναι. Λοιπόν, ακούστηκαν ουσιαστικές τοποθετήσεις, διότι και ο χώρος αυτός, όπως ξέρετε, για να μην αδικούμε τα πράγματα, είχε πάντοτε αυτή τη θέση. Δεν τη βρήκε τώρα, δεν την ανακάλυψε τώρα. Εσείς δεν είστε πάντα από τον χώρο, κύριε Υπουργέ. Είναι ότι την είχαν και άλλοι χώροι. Γι' αυτό λέω ότι σας τιμά αυτό που λέτε. Γιατί λέτε την άποψή σας με ευθύτητα, είσαστε σε έναν άλλο χώρο τώρα, ήσασταν πριν στο Πασόκ. Είχατε αυτή την άποψη και την επαναλαμβάνετε και σήμερα που είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και το Πασόκ, ακούστε, και το Πασόκ το 1990 ψήφισε λοιπόν την απλή αναλογική. Η τότε αριστερά δεν την ψήφισε και είμαι βέβαιος ότι δεν κέρδισε από αυτή τη θέση. Όπως και τώρα πιστεύω, αυτοί που πίστευαν στην απλή αναλογική, που κατέθεσαν πριν από ένα χρόνο νομοσχέδια και τώρα προσπαθούν να έχουν μια διαφορετική θέση, πρέπει να το σκεφτούν καλά μέχρι τις 20. Γιατί όλοι, όπως είπατε προηγουμένως σε μια κουβέντα, κρινόμαστε. Κύριε Υπουργέ, Πασόκ λοιπόν, και Ποτάμι, φαίνεται... Η απλή αναλογική, ακούστε, η απλή αναλογική έχει τα θετικά της, έχει και τις δυσκολίες της. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι έχει δυσκολίες. Εδώ τώρα, κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό. Καταλαβαίνω ότι έχετε φτάσει σε έναν αριθμό που είναι οροφή. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και βλέπω από χθες τουλάχιστον, όπως προέκυψε από τη σύσκεψη που κάνατε, ότι πάτε τώρα να βάλετε νερό και στο 3%. Ισχύει για αυτό, να κατεβάσετε δηλαδή και το όριο εισόδου? Κόμμα. Ισχύει.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτε επί αυτού να σας πω, γιατί άμα σας πω κάτι πρέπει να έχει ουσία. Αν το συζητάτε, λέω. Αν το συζητάτε, λέω, κύριε Υπουργέ, δεν είπα ότι πήρα την απόφαση. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει συζήτηση στο 3%. Και υπάρχει και η πρόταση του ποταμιού από το Σταύρο το Θεοδωράκη, η οποία προσομοιάζει με εκείνη του Πασόκ. Το ποτάμι προτείνει ένα ποσοστό μπόνους ανάλογα με τον αριθμό των εδρών. Και αντίστοιχα το ποτάμι μπόνους για όποιον έχει πάνω από 42%. Είναι προτάσεις οι οποίες κάπου θα μπορούσαν να βρουν και το ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνο, μάλλον την κυβέρνηση σύμφωνο, και να προχωρήσει σε άλλη κατεύθυνση το νομοσχέδιο. Μέχρι στις 20 του μήνα έχουμε αρκετό χρόνο να συζητήσουμε και να ακούσουμε και να ακουστούμε. Από εκεί και πέρα, εκείνο που εγώ θα ήθελα να σας πω είναι ότι οι προτάσεις αυτές κυρίως αφορούν τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Μου κάνει εντύπωση γιατί τα μικρά κόμματα που στην περίπτωση της απλής αναλογικής θα είχαν δυνατότητα συμμετοχής, διεύρυνσης της δημοκρατίας, εμβάθυνσης της δημοκρατίας, μεγαλύτερου ελέγχου στο πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Γιατί στο ζήτημα αυτό έχουν κλείσει τις πόρτες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να τους απασχολήσει. Mm-hmm. Τώρα, κύριε Υπουργέ, είπατε, έχουμε φτάσει, όπως είπα και νωρίτερα, σε έναν αριθμό 197. Η κυβέρνηση φαίνεται κάπου να προσδοκά, κάπου να ελπίζει ακόμα για να πιάσει το μαγικό αριθμό 200. Πού το στηρίζετε αυτό, γιατί από την άλλη σας κατηγορούν και για Ιουλιανά, για αποστασίες, για τέτοιες επιχειρήσεις. Ότι κάνετε πιέσεις και ασκείτε πιέσεις σε βουλευτές αντιπολίτευσης με τέτοιο τρόπο. Είναι έτσι τα πράγματα? Εμείς δεν είμαστε απόγονοι των Ιουλιανών, κύριε. Ακείνων που δημιούργησαν τα Ιουλιανά, κύριε Οικονόμου. Μάλιστα. Αφήστε τα αυτά. Λέω ότι σας λένε οι αντίπαλοι σας, κύριε Υπουργέ. Είμαι υποχρεωμένος να το ρωτήσω. Ας τη λένε οι αντίπαλοι, μπορεί να λένε τι καινούριο κομίζουν οι αντίπαλοι μας και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Οικονόμου. Mm-hmm. Και με τις 50 έδρες ο ΣΥΡΙΖΑ με 36% πήρε αυτοδυναμία. Mm-hmm. Δεν χρειάστηκε να γίνει συγκυβέρνηση. Θα μπορούσατε δηλαδή, όμως να πάρετε και άλλους μαζί σας, κύριε Υπουργέ. Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Κουρουπλή, του νέου κυρίου Μητσοτάκη, κύριε Οικονόμου, και δεν το συζητάτε. Θα πούμε και γι' αυτό. Ένα σύστημα το οποίο με 19% το Μάιο του 2012 πήρε 50 έδρες. Ναι, αλλά και με την απλή εγώ αναλογική. Θα, επειδή, στη Νέα κύριε Υπουργέ, θα με αναγκάσετε να κάτι καινούριο. Να πει θα με αναγκάσετε να πάω στο 1990 που αναφερθήκατε πριν, όπου τότε με 47% ναι. Μητσοτάκης δεν έκανε κυβέρνηση. Αυτή την απλή αναλογική θέλετε να φέρουμε στη χώρα? Ναι, θα σας πω. Επειδή το είπατε και εδώ ήμασταν τότε και εσείς και εγώ. Είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το έλλειμμα του μπόνους μπορεί να καλυφθεί από τον ίδιο το λαό. Δηλαδή, αν ο λαός θέλει κάποιον να τον κυβερνήσει, δεν πρόκειται να το σταματήσει κανείς. Άρα και το επιχείρημα ότι ο εκλογικός νόμος γίνεται για αυτούς τους λόγους είναι εξωπραγματικό. Mm-hmm. Και πρέπει να σας πω, κύριε Οικονόμου, και να το ξαναπώ. Μάλιστα. Το λένε αυτό για ένα κόμμα που στο κάτω-κάτω μπορεί να υπερασπιστεί την άποψη ότι διαχρονικά επί 40 χρόνια μιλάει για απλή αναλογική. Αλλά η εποχή σας, κύριε Υπουργέ, είναι άλλο το πολιτικό περιβάλλον όμως. Το θέμα βεβαίως μιλάει, είναι και προς τιμή της αριστεράς. Αλλά το περιβάλλον έχει αλλάξει το πολιτικό. Θα σας πω. Είμαστε σε ισορροπημένη χώρα, κύριε Υπουργέ. Το επιχείρημα, ακούστε, συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Το επιχείρημα, κύριε Οικονόμου, ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις, οι ισχυρές, δεν απέτρεψαν την κρίση, δεν είναι ένα ισχυρό επιχείρημα για αυτούς που το επικαλούνται? Είναι ισχυρό προς ποια κατεύθυνση? Γιατί, λοιπόν, ότι δεν μπορούσαν να αποτρέψουν την κρίση, ενώ η απλή αναλογική σήμερα, θα την αποτρέψει? Λοιπόν, ακούστε, αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Κύριε Οικονόμου, δηλαδή, αν κυβερνούν τρία κόμματα ή τέσσερα, θα γλιτώσουν από την κρίση? Ακούστε, κύριε Οικονόμου, ακούστε. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, η συγκυβέρνηση, δεν έπεσε εκ του λόγου ότι υπήρχε τριβή και αστάθεια στο εσωτερικό μέτωπο. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, αρχίζει η χώρα να αποκτά κουλτούρα συνεργασιών. Mm-hmm. Και οι συνεργασίες μπορούν να έχουν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Και να σας πω και κάτι. Μια και το γιατί λέτε. Κάνουμε τον εκλογικό νόμο, κύριε Οικονόμου? Για να είστε γιατί εδώ. Γίνεται να προμερεύσετε. Ο εκλογικός νομοθέτης... Γι' αυτό το κάνετε. Ναι, όχι. Γιατί δεν το αυτό, δεν. Κάνετε μεγάλο λάθος. Κάνω λάθος. Ο εκλογικός νόμος, όταν γίνεται κάθε φορά, κύριε Οικονόμου, πρέπει να λαμβάνει μια σειρά δεδομένα. Mm-hmm. Το δεδομένο ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις δεν αναχέτησαν
την κρίση είναι ένα πρώτο σημαντικό δεδομένο. Mm-hmm. Και το δεύτερο, έχουμε 40%, ένα ποσοστό μεγάλο του ελληνικού λαού, που αποστρέφεται το πρόσωπό του από την πολιτική. Κύριε Οικονόμου, ακούστε. Οι έρευνες που αυτόν τον καιρό, ειλικρινά θέλω να σας καταθέσω, ότι έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα. Και έρευνες κοινωνιολογικές, κοινωνικές, πολιτικές αναλύσεις. Η εποχή των δεσμών, των παραδοσιακών δεσμών του πολίτη με τα κόμματα, έχει πλέον, ανήκει σωστό πλέον στο είναι παρελθόν. Αυτό. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Οι δεσμοί δεν μπορούν να γίνουν δεσμά για τον πολίτη. Mm-hmm. Ο πολίτης έχει απελευθερωθεί πλέον από τη λογική των μονοκομματικών κυβερνήσεων. Μα ο πολίτης το έδειξε και στις εκλογές, αυτό, κύριε Υπουργέ. Να δώσει τη δυνατότητα περισσότερων ανθρώπων στην εξουσία. Προηγούμενες εκλογές. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Οι Έλληνες, ξέρετε τι σας είπαμε στις προηγούμενες εκλογές. Συνεργαστείτε, σας είπαμε. Δεν μας εμπόδισε τον πόνους και ο εκλογικός νόμος, να σας το πούμε αυτό. Σας το είπαμε, βάλαμε 8 κόμματα στη Βουλή. Εσείς πήγατε άρα, και λοιπόν, διαλέξατε το 7ο. Άρα λοιπόν, κύριε Οικονόμου, η ωριμότητα που πρέπει να έχουμε όλοι είναι στο να βρεθούν τόποι συνεργασίας των πολιτικών, των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτόν τον χώρο για τον οποίο μπορώ να μιλώ. Για να πάμε σε ένα διάλειμμα, κύριε Υπουργέ, μία κουβέντα θέλω να μου πείτε μόνο. Επειδή είπατε για τους συνασπισμούς και τις συνεργασίες, πιθανότητα μεγάλου συνασπισμού υπάρχει να δούμε στην Ελλάδα? Δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα, δεν το βλέπω. Αλλά από εκεί και πέρα, εκείνο που εγώ πιστεύω, ότι εφόσον ψηφιστεί η απλή αναλογική, δημιουργούνται επί της αρχής, θα έλεγα, οι δυνατότητες συνεργασιών στον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο. Αυτό το βλέπω. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει. Θα τις βρείτε στις 200, τι βλέπετε? Κοιτάξτε, έχουμε μέχρι τις 20 του μήνα αρκετές μέρες. Είναι πολύ μεγάλος ο πολιτικός χρόνος για να βρεθούν ενδεχομένως συγκλήσεις. Πάντως είναι και λίγο παγίδα, έτσι, ότι κάθε υποχώρηση που θα κάνετε από το αρχικό νομοσχέδιο ουσιαστικά θα υποδηλώνει ότι ψάχνετε εναγωνίως τις 2 ή 3 ψήφους που λείπουν μέχρι το 200. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Έχουμε μάθει στην Ελλάδα από τη μια μεριά να λέμε να κάνουμε διάλογο και από την άλλη να παροτρύνουμε να είμαστε αιμονικοί. Όταν καταθέτεις ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, και μάλιστα τόσο κρίσιμο που αφορά όλους μας, πρέπει να αφήνεις τα παράθυρα και τις πόρτες του νοητικού σου πεδίου ανοιχτές. Να ακούσεις. Εκτός και αν λες αυτό θέλω και τίποτε περισσότερο. Λοιπόν, κανένας δεν ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Και εγώ προσωπικά δεν ισχυρίζομαι ότι κατέχω τη μοναδική αλήθεια. Προφανώς. Ακούω τους συναδέλφους με πολύ προσοχή. Πρέπει να ομολογήσω ότι έγινε μια καλή συζήτηση, πολύ καλή συζήτηση, χωρίς ακρότητες. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει και σήμερα και αύριο. Κύριε Για Υπουργέ, να πάμε να τελικά πάμε, στην τελική Να πάμε φάση. Σε ένα μικρό διάλειμμα, να μας επιτρέψετε για 3-4 λεπτά να κάνετε υπομονή, για να γυρίσουμε να συζητήσουμε και ένα-δύο θέματα ακόμα, σοβαρά, που έχουμε μπροστά μας.